Και είναι απευθύνεται πάλι προς την νεολαία, το κάνει πιο προσιτό να πάνε στην Εσμήνη. Τα παιδιά είναι ελεύθερη είσοδο. Για την άλλη φορά που είχα πάει, είχε αρκετά μεγάλο κόσμο εκεί που πηγαίναν. Γιατί συνήθω οι μεγάλοι άνθρωποι πάνε και παρακολουθούν. Άρα αυτό ίσω προσεγγίσει και μια άλλη μερίδα ο Σάκης θα το σεβαστεί. Και το Μυθοδωράκι και το τραγούδι θα το κάνει όσο καλύτερα μπορεί. Δεν σέβεται ο Σάκης. Αλλά δεν είναι για το Σάκη κατάντια αυτό. Το όνομά του συνέχεια. Κατάντια δεν το λε. Μα γιατί συνέχεια να καθόμαστε να συζητάμε αν έπρεπε να κάνει. Γιατί κάνει γιατί ευθύνεται ο Ρουβάς γι' αυτό. Το αν είσαι έντρος, καθόμαστε τώρα να το συζητήσουμε. Κόπασε λίγο ο Ντόρος με τη βράβευση. Ας ηρεμήσουμε. Για την οποία δεν ευθύνεται ο Ρουβάς, άλλοι του δώσαν το βραβείο. Σαφώς και δεν ευθύνεται, αλλά γιατί συνέχεια να ακούγεται το όνομά του σε τέτοια debate. Βέβαια, μπορεί να με θεωρεί ότι μια τέτοια πρόταση μπορεί να μην του ξαναγίνει ποτέ. Οπότε αυτό δεν ευθύνεται. Νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη συνέχεια να συζητάμε. Τι το πει στην Καρσικάλα του Μιλάνου, το φωνάξανε. Δύο τραγούδια θα πει στην Ιασμύρνη, έλεος δηλαδή. Τι λέτε, τι κάνατε, πού το φωνάξε στο Ηρώδιο. Θα βρω δικαίωμα να το κάνει δηλαδή. Νομίζω, σου είπα, ότι τον υποτιμά συνέχεια. Δηλαδή, γιατί δεν έκανε μια κανονική παράσταση και πρέπει να παίξει αρχαίο θέατρο. Έκανε το κάνει. Να γίνει το δάνειο. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Είπα εγώ δεν έχει το δικαίωμα. Εσύ μιλά πολλά στην κουζίνα σου. Έλα στην κουζίνα σου. Άντε. Έχουμε άποψη τώρα για όλα τα θέματα. Έλα, άντε να πούμε. Έλα, έλα. Τρόπο πρωί-πρωί Δευτεριάτικα. Άκουσε ρουβάτε κάτι έπρεπε. Σάκι! Αντρέα, φώναξε τώρα. Εγώ έπρεπε να φωνάξω, όχι Σάκη. Άσε με τώρα γιατί εγώ με βλέπω 2 Μαΐου στη Νέα Σμύρνη.